Καλησπέρα σας. Αυτή η βδομάδα ξεκίνησε με αυτό που λέω εγώ διπλωματικά πέρα δόθε και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Μακρόν, από την άλλη έχουμε τον γερμανό καγκελάριο Όλαφ Σόλτς. Τι προσπαθεί να γίνει? Προσπαθούμε μέσα από αυτές τις διπλωματικές εργασίες να υπάρξει μια αποκλιμάκωση αυτής της ρωσο-ουκρανικής κρίσης, ή τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά, γιατί ο καθένας έχει τη δική του ατζέντα, και μιλάω συγκεκριμένα για τον Τζο Μπάιντεν? Ναι, νομίζω, αν και η κατάσταση είναι πολύ θολή αυτή τη στιγμή, mm-hmm. νομίζω ότι μάλλον ισχύει το δεύτερο, δηλαδή... σίγουρα κανείς δεν θέλει αυτή τη στιγμή, ή τουλάχιστον έτσι ελπίζουμε, κανείς δεν θέλει να οδηγηθούμε σε κάποια ανάφλεξη, γιατί αυτή θα είναι κάτι πραγματικά τρομακτικό, θα είναι ό,τι πιο επικίνδυνο έχει ζήσει η ανθρωπότητα μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Συγγνώμη που σας διακόπτω, γιατί είναι μια απορία που την έχω. Σε αυτούς που δεν θέλουν βάζετε και τον Αμερικανό Πρόεδρο? Νομίζω πως ναι, δηλαδή θα ήταν, είναι πάρα πολύ, εάν έχουν μείνει ψήγματα ρεαλισμού και ορθολογικής ανάγνωσης των τεκτενωμένων στην Ουάσιγκτον, θα ήταν απόλυτα καταστρεπτικό να ξεκινήσει μια αναμέτρηση, η οποία στην κάλλιστη των περιπτώσεων θα οδηγούσε σε ταπείνωση της Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί πολύ απλά... μάλλον δεν θα κάνανε κάτι, είναι σχεδόν αδύνατο να στέλνανε στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία. Εάν κάναν κάτι τέτοιο, τότε θα γινόταν ακόμη χειρότερα τα πράγματα, θα ξεκίναγε μια πολεμική αναμέτρηση Δύσης και Ανατολής, η οποία στην κάλλιστη των περιπτώσεων θα οδηγούσε σε μια ήττα των δυτικών δυνάμεων στην περιοχή, γιατί ναι μεν η Δύση παραμένει πάρα πολύ πιο ισχυρή από την Ρωσία. Ναι, μεν οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μακράν ισχυρότερες σε συμβατικό επίπεδο από τη Ρωσία, αλλά σε παγκόσμιο επίπεδο συμβαίνει αυτό. Πλην όμως στην αυλή της η Ρωσία είναι σχεδόν αδύνατο να χάσει. Και αν πάμε ακόμη πιο πέρα, τότε θα μιλήσουμε πλέον για πυρηνική αναμέτρηση, όπου εκεί δεν υπάρχουν νικητές και χαμένοι. Θα παραμείνω στο θέμα αυτό, δηλαδή θα κάνω λίγο το δικηγόρο του διαβόλου. Σε περίπτωση που υπάρχουν κάποιοι, ας τους πω πολύ καχύποπτους, που λένε ότι η Ουάσιγκτον και συγκεκριμένα ο Τζο Μπάιντεν θα ήθελαν μία ρωσική εισβολή, αυτοί να μην έχουν ανάμειξη, γιατί δεν μπορούν και στην τελική να έχουν. Τι μπορούν να κάνουν? Λίγα πράγματα με το ΝΑΤΟ, και ας βγάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίσει αυτό που λέτε εσείς ως μια πραγματικά καταστροφή. Κοιτάξτε, και αυτό είναι ένα σενάριο πράγματι. Δηλαδή, ακούγεται συνωμοσιολογικό, αλλά δεν είναι. Πράγματι, εάν εξωθηθεί η Ουκρανία στο να επιχειρήσει κάποια στρατιωτική δράση εναντίον των περιοχών της Ανατολικής Ουκρανίας που έχουν αυτονομηθεί, αυτό αυτομάτως θα οδηγήσει στην στρατιωτική αντίδραση της Μόσχας. Δηλαδή θα ήταν η απόλυτη γεωπολιτική αυτοκτονία της Ρωσίας να μην αντιδράσει στρατιωτικά. Θα ήταν κάτι πολύ χειρότερο για αυτήν από την πτώση Σοβιετικής Ένωσης και η πλήρης και άμεση πολιτική αυτοκτονία του Προέδρου Πούτιν. Οπότε θα ξέσπαγε πόλεμος, η Ρωσία θα συντρίβονταν, η Ουκρανία θα συντρίβονταν. Σε αυτή την περίπτωση η Ρωσία όντως θα καταλάμβανε και θα απορροφούσε, θα ενσωμάτωνε τις περιοχές Ανατολικής Ουκρανίας, πλην όμως θα βρισκόταν στη Δύση, στα δυτικά της σύνορα, με μια χώρα που πλέον θα είχε χαθεί ολοκληρωτικά και απόλυτα για αυτήν, θα ήταν απίστευτα αντιρωσική, δηλαδή η Πολωνία που κρατάει τη σημαία, ας πούμε, του αντιρωσισμού στην Ευρώπη θα θεωρεί το φιλορωσική σε σχέση με αυτή τη χώρα, και θα ήταν στο μέλλον, θα μπορούσε να λειτουργήσει αυτή πλέον η ακροτηριασμένη αλλά πλέον ξεκάθαρα αντιρωσική Ουκρανία, θα μπορούσε να αποτελέσει στον ψυχρό πόλεμο που ξεκινάει στις μέρες μας, θα μπορούσε να λειτουργήσει ως η αιχμή του δόρατος της αντιρωσικής αρχιτεκτονικής σε βάθος χρόνου. Αυτό ναι, ισχύει, αλλά είναι μια εξαιρετικά παρακινδυνευμένη στρατηγική. Τυχοδιοκτική, θα έλεγα. Τυχοδιοκτική. Κοιτάξτε, και αυτό φαίνεται και από τη διπλή γλώσσα
της Δύσης, δηλαδή ενώ από τη μία έχει μια επιθετική ρητορική έτσι και μια θα έλεγα μια πομπόδη ρητορική υπέρ της Ουκρανίας και εναντίον της Ρωσίας, από την άλλη σπέβδει σε κάθε ευκαιρία να τονίσει ότι η αντίδραση θα είναι κυρώσεις, θα είναι κυρώσεις προσωπικά στον πρόεδρο Πούτιν και στη ρωσική ολιγαρχία. Αλλά δηλαδή ουσιαστικά λέει ότι κοιτάξτε να δείτε παιδιά, εγώ δεν πρόκειται να αντιδράσω στρατιωτικά και είναι και λογικό εδώ που τα λέμε, γιατί παρεπιπτόντως εμένα που έχω ζήσει και ως, όχι μόνο επαγγελματικά αλλά και ως έφηβος και μετέφηβος στη μετεφηβική ηλικία τον ψυχρό πόλεμο, είναι για πρώτη φορά που μιλάμε για μια κρίση μεταξύ ΝΑΤΟ και Ρωσίας που δεν περιλαμβάνει χώρα του ΝΑΤΟ. Δηλαδή, η Ουκρανία δεν είναι χώρα του ΝΑΤΟ, τι να κάνουμε τώρα, και καλώς δεν είναι, γιατί περιέχει στο έδαφό της έναν εσωτερικό εμφύλιο στον οποίο εμπλέκεται και η Ρωσία, οπότε μια Ουκρανία μέσα στο ΝΑΤΟ είναι αυτομάτως αποτελεί την αρχή ενός παγκοσμίου πολέμου. Επίσης θα πρέπει ίσως, εδώ τώρα μπορεί να ολισθήσουμε λίγο στην συνωμοσιολογία, αλλά επειδή μπαίνουμε σε μια νέα εποχή, δηλαδή όντως πιστεύω οι ιστορικοί του μέλλοντος θα οριοθετήσουν το τέλος της μεταψυχροπολεμικής εποχής με την αρχή της, θα την οριοθετήσουν τώρα αυτή την εποχή. Μπαίνουμε σε μια νέα εποχή, ένα παγκόσμιο νέο ανταγωνισμό, ο οποίος δεν ξέρουμε που θα οδηγήσει. Οπότε και οι δύο πλευρές στείνουν τα πιόνια τους τώρα, κάνουν ένα είδος μπραντεφέρ, γεωπολιτικού μπραντεφέρ δηλαδή, ώστε καμία να μην δείξει αδυναμία έναντι της άλλης, γιατί σε αυτή την περίπτωση όποια δείξει αδυναμία αυτή τη στιγμή, αυτή θα έχει την αντανάκλασή της σε βάθος χρόνου στα επόμενα χρόνια και στις δεκαετίες που θα έρθουν. Οπότε παίζονται πολλά παιχνίδια σε επίπεδο συμβολισμών και σημειολογίας υβριδικών επιχειρήσεων, ψυχολογικού πολέμου. Οι επιχειρήσεις έχουν αρχίσει κατά κάποιο τρόπο, απλώς είναι σε αυτό το επίπεδο. Όλη αυτή η φιλολογία ότι θα επιτεθεί η Ρωσία σήμερα, θα επιτεθεί αύριο, οι άλλοι προσπαθούν να πούν ότι δεν θα επιτεθούμε ή και αυτοί παρατάσσουν συνεχώς περισσότερες δυνάμεις στα σύνορα ώστε να επιβάλλουν ένα καθεστώς απειλής, όλα αυτά αποτελούν κομμάτι αυτού του γεωπολιτικού μπράντεφερ που παίζεται, που ελπίζουμε να παραμείνει σε αυτό το επίπεδο και να μην ξεφύγει σε κάτι άλλο. Πριν πάμε στις συνορωσικές σχέσεις, γιατί νομίζω ότι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, πώς σπρώχνεται και αν συμφωνείτε ότι η Δύση σπρώχνει, κυρίως η Ουάσιγκτον, τον Πούτιν στην αγκαλιά της Κίνας, θα ήθελα λίγο να μείνουμε στο ρόλο του Εμμανουέλ Μακρόν. Τον ξεχωρίζεται από τους Ευρωπαίους ηγέτες. Είναι ο μόνος, παρατηρώ, που αναγνώρισε τις αξιώσεις της Ρωσίας. Κοιτάξτε, δεν είναι απλώς ότι τον ξεχωρίζουμε από τους Ευρωπαίους ηγέτες. Εγώ θα έλεγα έτσι με ελάχιστη δόση υπερβολής ότι είναι ο μόνος Ευρωπαίος ηγέτης αυτή τη στιγμή. Υπάρχει δηλαδή ο Μακρόν και από εκεί και πέρα το κενό. Το χάος. Δεν έχουμε κάποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα ή κάποιον ευρωπαίο πολιτικό που να ασκεί γεωπολιτική στρατηγική στην ευρασιατική σκακέρα. Οι άλλοι είναι διαχειριστές και αν είναι. Λοιπόν, οπότε ναι, η Γαλλία, ο Μακρόν αλλά και η Γαλλία γενικότερα όντως προσπαθεί να λειτουργήσει ως μια ενδιάμεση δύναμη κατά κάποιο τρόπο μέσα στο δυτικό κόσμο αλλά εκτός του ελέγχου της Ουάσιγκτον και προσπαθεί να προβάλλει το δικό της ρόλο και τη δική της στρατηγική και φυσικά και να εξομαλύνει τα πράγματα, γιατί είναι απόλυτα κατανοητό για τους Γάλλους που δείχνουν να έχουν πολύ πιο ορθολογική στρατηγική από ό,τι είχε η Ουάσιγκτον, ότι δεν γίνεται να δημιουργήσει ένα σύστημα ασφαλείας χωρίς να λάβεις υπόψη τα ζωτικά συμφέροντα του αντιπάλου σου. Αυτό ήταν κάτι που οι στρατηγιστές του ψυχρού πολέμου το γνωρίζανε πάρα πάρα πολύ καλά. Είναι αδιανόητο, εκτός αν θες να πας σε πόλεμο. Αλλά το να πας σε πόλεμο με πυρηνική δύναμη είναι εκτός συζήτησης. Οπότε όντως ο Μακρόν αυτή τη στιγμή, εγώ θα έλεγα η Γαλλία, όχι ο Μακρόν, η Γαλλία αποτελεί και τη φωνή της λογικής, αλλά αποτελεί και την κατά κάποιο τρόπο τον κληρονόμο της παλιάς ευρωπαϊκής ρεαλιστικής διπλωματίας που λειτουργεί χωρίς υστερισμούς και
κραυγές και συνθήματα. Και έχουμε και τον νέο Γερμανό καγκελάριο, ο οποίος κρατάει αποστάσεις. Είναι πολύ κατανοητή οι συμπληρωματικές οικονομίες μεταξύ Ρωσίας και Γερμανίας. Και τώρα τι έγινε, του τράβηξε το αυτί, όπως λένε τα δημοσιεύματα, ο Μπάιντεν. Δηλαδή του είπε, να σου πω, Σόλτς, για άλλαξε στάση και μπορεί να το κάνει αυτό. Και αν το κάνει, ο Σόλτς θα ακούσει. Και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, δηλαδή το τι θα κάνει η Γερμανία στο μέλλον. Η Γερμανία μέχρι στιγμής λειτουργούσε από τη μία σε ένα γεωπολιτικό ασφαλές περιβάλλον, ήταν μια ιδιόρυθμη χώρα και παραμένει πάρα πολύ ισχυρή οικονομικά, υπερβολικά ισχυρή, με ένα νομό και κοινικό οικονομικό υπεριαλισμό που επιδεικνύει μέσα στην Ευρώπη. Ταυτόχρονα όμως παρέμενε μια χώρα χωρίς γεωστρατηγική ισχύ, στη σκιά της Ουάσιγκτον, όχι απλώς με τις αναμνήσεις, αλλά με την αρχιτεκτονική του ιτημένου του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Και μέχρι στιγμής της έβγαινε μια χαρά αυτό το πράγμα, αυτό το αντιφατικό δίπολο. Τώρα όμως βρίσκεται ανάμεσα σε δύο μιλόπετρες και πρέπει να αποφασίσει. Είναι ακριβώς όπως είπατε, ότι είναι πολύ εξαρτημένη από την Ρωσία. Θα περιοριστούμε στο θέμα της ενέργειας. Εάν δηλαδή δεν πάμε σε αρμαγεδονικά σενάρια, πάμε σε μια περαιτέρω έτσι πιο ψυχρές σχέσεις μεταξύ των δύο μερών, και υπάρξουν κυρώσεις κατά της Μόσχας και αντικυρώσεις από πλευράς της Ρωσίας που θα περιλαμβάνουν σίγουρα και περιορισμούς στις εξαγωγές ενέργειας, τότε ολόκληρη η Ευρώπη, αλλά η Γερμανία ειδικά, θα έχει πάρα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, και φυσικά δεν θέλει να εγκλωβιστεί σε κάτι τέτοιο που θα έχει πολύ σοβαρές συνέπειες για την οικονομία της. Παρεπτόντως να θυμηθούμε ότι η Ευρώπη εν συνόλο και η Γερμανία ειδικώς, ναι μεν είναι όχι απλώς γεωπολιτικοί σύμμαχοι, αποτελούν γεωπολιτική προέκταση των Ηνωμένων Πολιτειών. Mm-hmm. Είναι το προγεφύρωμα στην Ευρασία που λέγει ο Μπρεζινσκί, αλλά είναι και γεωοικονομικοί ανταγωνιστές. Εντάξει. Ναι, okay. Ναι. Ας πάμε στις σχέσεις Κίνας-Ρωσίας. Έχουμε δει ήδη πώς έχει επηρεάσει αυτή η παρατεταμένη κρίση τις σχέσεις των δύο χωρών, οι οποίες φαίνεται να έρχονται όλο και πιο κοντά. Είναι κάτι που προβληματίζει τη Δύση, ή η Δύση σε αυτή τη φάση δεν μπορεί όχι απλά να το δει, ούτε καν να το αποκωδικοποιήσει? Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα και το μεγάλο ερωτηματικό για μένα, και όχι για μένα. Άνθρωποι δηλαδή. Κοινή λογική. Εγώ θα έλεγα άνθρωποι διαβόητοι για τον κινησμό και τον αντιρωσισμό mm-hmm, τους, mm-hmm. Όπως είναι ο Κίσιγκερ ή ακόμη και ο Μακαρίτης, ο Σμπίγνιου Μπερζίνσκι, που ήταν η επιτομή του αντιρωσισμού στη δυτική γεωστρατηγική για χρόνια. Στα τελευταία του είχε πει ότι, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, πρέπει να προσεγγίσουμε τη Ρωσία, να φτιάξουμε ένα γεωπολιτικό σχήμα το οποίο το ανέφερε ως Extended West, διευρυμένη Δύση, έτσι ώστε να απομονώσουμε και να περιορίσουμε τις φιλοδοξίες της ακραία ανερχόμενης Κίνας, η οποία είναι ο μεγάλος αντίπαλος πλέον. Και αυτό είναι και η παραδοσιακή δυτική, αγγλοσαξονική, αν θέλετε, λογική. Το διέρει και βασίλευε. Δεν γίνεται όμως αυτό. Γίνεται ακριβώς ανάποδο. Δηλαδή, όχι τώρα. Τώρα πλέον αποκτά τεράστιες διαστάσεις, αλλά εδώ και χρόνια η Δύση σπρώχνει τη Ρωσία στην αγκαλιά της Κίνας, και το ανάποδο. Και τώρα τις τελευταίες μέρες είδαμε το πρωτοφανές από πλευράς των Κινέζων. Οι Κινέζοι, ναι μεν, προχωρούσαν στη σύσφυξη των σχέσεων με την Ρωσία, στη δημιουργία ενός άτυπου άξονα, ας πούμε, ο οποίος έχει καταφέρει και έχει θέσει στο περιθώριο τα πολύ έντονα ανταγωνιστικά στοιχεία γεωπολιτικές ταυτότητες των δύο κρατών. Αλλά για πρώτη φορά τον τελευταίο καιρό είδαμε στην αρχή τον Υπουργό Εξωτερικών της Κίνας να βγαίνει σαφώς υπέρ της Ρωσίας για το θέμα της Ουκρανίας. Και οι Κινέζοι δεν μιλάνε συχνά. Δεν μιλάνε, κάνουν, πράττουν. Οπότε αυτή η εξαίρεση, ας πούμε, και μετά ακολούθησε ο Σι Τζινπίνγκ, το οποίο δείχνει πλέον ξεκάθαρα ότι αυτό το σχήμα, το συνορωσικό, αυτό το σύμπλοκο που θα έλεγε και ο καθηγητής μου Γιάννης Ομάζης, δεν είναι απλώς κάτι που το οποίο θα συμβεί στο μέλλον. Ήδη συμβαίνει, χτίζεται δηλαδή. Το βλέπουμε μπροστά μας. Με πάρα πολύ γρήγορους ρυθμούς. Ναι.